Πραγματικά βρίσκομαι στο πανέμορφο Καστελόριζο, αυτή την γωνιά της πατρίδας μας που δεν μπορεί να περιγράψει κάποιος με λόγια την ομορφιά της. Μια ατόφια ομορφιά, μια ξεχωριστή ομορφιά που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ που διοργανώνει το ΙΔΙΣΜΕ, το Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με τη Γραμματεία Πόδημου Ελληνισμού, με τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και του Ισραήλ. Καλλιτεχνική διευθύντρια η κυρία Ειρήνη Σαριόγλου και η ομάδα της, που πραγματικά τα τελευταία 5 χρόνια δίνουν έναν αγώνα ζωής να βάλουν το Καστελόριζο στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας, όπως ήταν και πριν τη Μικρασιατική καταστροφή. Αυτός ο τόπος παρήγαγε πολιτισμό και τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί ξανά στο κέντρο των εξελίξεων, όχι για τους λόγους που οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε με τις απειλές της γείτονος χώρας, αλλά γιατί πραγματικά με όχημα τον πολιτισμό στέλνει μηνύματα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα πάντοτε ήταν δύναμη ειρήνης, δύναμη συναλληλίας, έχει πραγματικά βαθιές ριζωμένες μέσα της αυτές τις αξίες και αυτές τις αρχές. Και θεωρώ ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να δείξει ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση από τη μια χαρτιά της πατρίδας μας, από τον Εύρο, από τον Ευροκόπη, μέχρι και εδώ στο Καστελόριζο, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και να δείξουμε ότι αυτή η αέναη λωρίδα φωτός που υπάρχει και είναι ο πολιτισμός μας, αυτό το φως της Ελλάδας, είναι η καλύτερη ασπίδα για κάθε απειλή. Και στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο εδώ, από το ακριτικό Καστελόριζο, ότι πραγματικά είμαστε ενωμένοι, είμαστε δυνατοί και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε. Ένα πραγματικά πανέμορφο μέρος, θυμίζει πίνακα ζωγραφικής, κύριε Παπαϊμανού. Είναι φτωχά τα λόγια για να παρουσιάσουν το πόσο όμορφη περιοχή είναι. Είναι ένα αληθινό κάρτ ποστάλ, κύριε Φυλακτέ, πραγματικά το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Πώς βλέπουμε ένα κάρτ ποστάλ και λέμε έτσι μια ζωγραφιά? Είναι μια ζωγραφιά που βλέπει μπροστά στα μάτια σου. Εγώ είμαι από το πρωί που έφτασα στο Καστελόριζο εκστασιασμένος. Είναι Κυριακή 23 Αυγούστου, τα 9 μέρα όπως λέμε της Παναγίας μας. Είχα τη χαρά και την ευλογία να ψάλω εδώ στην Παναγία. Με το που ήρθα στο νησί στις 7.30 το πρωί, κατευθείαν με περίμενε αυτοκίνητο να με μεταφέρει στην εκκλησία. Ένα πανέμορφο μέρος που ο κόσμος μου έχει δείξει τέτοια αγάπη που και σε προσωπικό επίπεδο, επιτρέψτε μου να εκφράσω έτσι τη μεγάλη μου συγκίνηση και χαρά και ευλογία. Έχω ψάλει σε πάρα πολλά μέρη, αλλά και αυτό που νιώθω ας πούμε σήμερα εδώ πέρα στο Καστελόριζο είναι κάτι μοναδικό, κάτι πρωτόγνωρο. Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος. Αρκετές φορές πιστέψτε με, και εντάξει, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά συγκράτησα τα δάκρυα στα μάτια μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφες οι στιγμές εδώ που έζησα και ζω μέχρι στιγμής. Να πούμε φυσικά ότι είναι για πέμπτη χρονιά. Είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ αυτό, το οποίο διεξάγεται εκεί. Και φυσικά υπάρχει στήριξη και φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών. Ναι, πραγματικά γίνεται μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Θεωρώ ότι έχει εθνικές προεκτάσεις. Είναι ένας, όπως είναι και ο τίτλος του, πέρα από τα σύνορα. Είναι ένα πολιτισμός πέρα από τα σύνορα. Δηλαδή το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου για πέμπτη χρονιά, έτσι, έχει την κινηματογραφική ομορφιά, σηματοδοτεί μια πολυεθνική γιορτή για τους λάτρεις της 7ης τέχνης. Και θέλω να πω ότι και εμείς ως δράμα, επειδή έχουμε το δικό μας φεστιβάλ που για 43η χρονιά φέτος θα γίνει, θέλω να υπάρξει μια σύνδεση, να βρούμε έναν τρόπο να ενώσουμε έτσι τα δύο φεστιβάλ, ούτως ώστε να αναπτύξουμε δεσμούς, να δείξουμε ότι υπάρχει ισχυρός δεσμός από άκρου σ' άκρου στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, και να έχουμε πραγματικά με όχημα τον πολιτισμό, να στέλνουμε μηνύματα ειρήνης και συναδέλφωσης των λαών και όχι πράγματα που μας γυρίζουν αιώνες πίσω. Πλέον έχουμε μπροστά μας άλλου είδους προκλήσεις ως ανθρωπότητα, ως κοινωνία. Είναι πολύ λάθος να γυρίζουμε πίσω, να κάνουμε πισωγυρίσματα. Θεωρώ ότι στόχος όλων μας και τα 40 παιδιά που υπάρχουν εδώ στο Καστελόριζο, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, είναι περίπου 225 οι μόνιμοι κάτοικοι. Το χειμώνα, το καλοκαίρι θα έρθουν και αυτοί που είναι εκτός συνόρων Καστελορίζου, θα γίνουν 400. Είναι ένα πραγματικά
νησάκι μικρό, αλλά μεγάλο σε όλους μας. Δηλαδή στο άκουσμα της λέξης Καστελόριζο, πιστεύω όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες νιώθουμε κάτι στο DNA μας που μας κάνει να νιώθουμε Καστελοριζιανοί, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι του Καστελορίζου. Και καλό θα είναι να το θυμόμαστε και να το στηρίζουμε, όχι μόνο σε αυτές τις στιγμές, αλλά πάντα. Καλό είναι το ότι είδαμε ξαφνικά αρκετές και σημαντικές εκδηλώσεις στην περιοχή του Καστελόριζου. Φάνηκε ότι η Ελλάδα δεν τους ξεχνά, κύριε Παπαϊμανίου. Θέλω να πω ότι για όλα τηρούνται τα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα που υπάρχουν. Όλοι όσοι ερχόμαστε εδώ, ερχόμαστε με τα αρνητικά τεστ για την πανδημία του κορονοϊού. Να πω επίσης ότι η φετινή χρονιά, παρόλες τις δυσκολίες, και γιατί ήταν αναμφισβήτητα μια δύσκολη χρονιά στη σκιά της πανδημίας, οι αιτήσεις συμμετοχές ξεπέρασαν τις 300 από τους Έλληνες και ξένους δημιουργούς. Και πραγματικά η Προκριματική Επιτροπή, από όσο μίλησα τώρα εδώ με τους ανθρώπους και με την κυρία Σαρίογλου, την καλλιτεχνική διευθύντρια, επέλεξε 24 ντοκιμαντέρ μεγάλου και μεσαίου μήκους και 6 μικρού. Και από 18 διαφορετικές χώρες, από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αυστραλία, από το Ισραήλ, φυσικά και από την Ελλάδα. Έτσι, και έχει η θεματολογία του ότι είναι ιστορικό το ντοκιμαντέρ, επίσης σηματοδοτεί κάποια πράγματα για τον χώρο στον οποίο γίνεται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύστοχη η τοποθεσία στην οποία έχει επιλεγεί να γίνει αυτό το φεστιβάλ και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης στηρίζει αυτό το φεστιβάλ. Εμείς στα 40 παιδιά του Καστελορίζου κάνουμε δώρο περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης από ένα αγγλοελληνικό λεξικό για τα σχολιά τους, για τις σπουδές τους. Κάτι συμβολικό, δεν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά και με έναν άνθρωπο, έναν ευεργέτη, έναν χορηγό που ήθελε να μείνει το όνομά του στην αφάνεια και να μην ακουστεί, κάνουμε ένα δωράκι, αυτό το MP4 που είναι για να ακούνε μουσική αυτά τα 40 παιδιά εδώ του Καστελορίζου, με προσωπικές, ας το πω έτσι, κάποιες κινήσεις, ούτως ώστε να δείξουμε και εμείς την έμπρακτη στήριξή μας σε αυτόν τον θεσμό που τόσο έχει ανάγκη η Ελλάδα μας, τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας, κύριε Φυλακτέ. Ξεκινάει σήμερα, ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου στο ακριτικό μας νησί το φεστιβάλ. Έτσι ακριβώς. Εδώ η καρδιά της Ελλάδος θα χτυπήσει για λίγες μέρες θετικά. Αυτό το καρδιοχτύπι των Ελλήνων θέλω να το στείλουμε και εκεί στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, ότι το Καστελόριζο πραγματικά είναι κάτι που γράφει ιστορία στο πολιτιστικό γίγνεσθε του τόπου μας, αλλά και παγκοσμίως.